Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε την πιο φανταστική σοκολατένια νόστιμη μαρμελάδα που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Θα φτιάξουμε μία μαρμελάδα με σοκολάτα, μπανάνα και πορτοκάλι. Μόλις σε 20 λεπτάκια. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει για μαρμελάδα στον κόσμο και πραγματικά είναι τόσο ιδιαίτερη που θα γίνει μία από τις αγαπημένες σας. Φέρνουμε τη χύτρα μπροστά μας και η διαδικασία είναι πανεύκολη. Πρώτα ρίχνουμε τη ζάχαρη, το χυμό από πορτοκάλι. Να σας πω ότι έχω πάρει χυμό από φρέσκα πορτοκάλια, αλλά έχω σουρώσει την πούλπα. Δεν θέλουμε την πούλπα για να μην έχει υφή στο τέλος η μαρμελάδα μας. Οπότε, άμα πάρετε του εμπορίου και έχει πούλπα, καλύτερα να τη σουρώσετε για να γίνει πιο smooth και πιο ωραία η μαρμελάδα μας. Τώρα, ένα στικ κανέλας, χυμό από ένα λεμόνι. Εδώ. Ως τώρα έχω κάνει κάτι δύσκολο, παιδιά. Θα σας υπόσχομαι σε 3 λεπτάκια θα έχω τελειώσει. Το πολύ. Τώρα, έχω 2 πορτοκάλια ολόκληρα. Θα πάρουμε και θα κόψουμε τις άκρες, εδώ και εδώ. Δεν θέλουμε το λευκό αυτό σημείο, γιατί πικρίζει. Και εδώ. Και όλο το υπόλοιπο πορτοκάλι θα το κόψουμε λεπτές φετούλες, εδώ. Σε περίπτωση που έχουμε κουκούτσια, τα βγάζουμε. Είναι φανταστική συνταγή, ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Και επειδή ξέρω ότι κατά πάσα πιθανότητα, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, τα έχετε ήδη στο σπίτι. Θα μπείτε στη διαδικασία όλοι να το φτιάξετε και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Οπότε, το ένα πορτοκάλι είναι έτοιμο, πάει μέσα. Μπορείτε να κόψετε και στη μέση, άμα θέλετε, το πορτοκάλι, αλλά έτσι θα κρατήσει περισσότερο το σχήμα του. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το όλο κομμάτι, γιατί θα έχει ολόκληρα κομμάτια από πορτοκάλι μέσα και μας αρέσει. Λοιπόν, πάει και αυτό μέσα. Τώρα, μπανάνες. 5 μπανάνες μεγαλούτσικες, σε περίπτωση που είναι μικρές, θα βάλετε 6 ή 7. Κόβουμε τις άκρες. Και για να πετύχει αυτή η συνταγή και να έχει πραγματικά αρώματα, τι πρέπει να προσέξουμε, φιλελάκι? Πρέπει οι μπανάνες μας να είναι ώριμες, πρέπει να μυρίζουν μπανάνα. Ουσιαστικά και μαυρισμένες να τις πάρετε λίγο απ' έξω, ακόμα καλύτερα, γιατί όσο πιο μαυρισμένη η μπανάνα, τόσο πιο νόστιμη και πιο αρωματική. Λέει ότι μία μπανάνα που δεν είναι ώριμη έχει γεύση σε βαθμό 1 και μία μπανάνα που έχει ωριμάσει έχει γεύση σε βαθμό 10. Οπότε υπάρχει τόσο διαφορά σε αρώματα όσο αφήνουμε να ωριμάσει η μπανάνα, οπότε είναι σημαντικό να αφήσετε τις μπανάνες να ωριμάσουν. Και επίσης, πολύ σημαντικό, στις μπανάνες, σε περίπτωση που βλέπουμε ότι έχουν αυτές τις ίνες τις λευκές, τις βλέπετε? Αυτές πικρίζουν, οπότε τις αφαιρούμε. Δεν μας αρέσουνε. Άμα είναι πολύ ώριμη η μπανάνα, συνήθως αυτές οι ίνες ενσωματώνονται και γίνονται μέρος της μπανάνας και γίνονται ζάχαρη. Οπότε έχει πάρα πολύ λίγες ίνες. Τώρα, έτσι όπως είναι οι μπανάνες, θα τις κόψουμε σε ωραίες φετούλες. Εδώ. Πόση ώρα έχω κάνει ως τώρα? 2 λεπτά. Είπα 2 με 3 λεπτά. Όταν θα τελειώσει τη συνταγή μου. Τώρα, λίγο νεράκι. Και πάνω στη φωτιά. Οψ. Κλείνουμε το καπάκι της χύτρας μας. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Πάμε τη βαλβίδα στην ένδειξη 1 και από τη στιγμή που η βαλβίδα φτάσει στο πράσινο σημείο, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μετράμε ακριβώς 20 λεπτάκια. Σε 20 λεπτάκια θα είναι έτοιμη. Και η μαρμελάδα μας είναι έτοιμη. Βγάζουμε από τη φωτιά και πείτε μου άμα έχετε δει κάτι πιο εύκολο στη ζωή σας. Τώρα, σας υποσχέθηκα σοκολάτα στη συνταγή μας, οπότε σοκολάτα θα βάλουμε στο τέλος. Δεν μπορούμε να βάλουμε εξ αρχής, γιατί η σοκολάτα δεν θα δέσει αρμονικά με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ρίχνουμε πάντα στο τέλος, ανακατεύουμε λίγο και μόλις ανακατέψουμε ελάχιστα, μετράμε μέχρι το 10 να μαλακώσει η σοκολάτα. Δεν θέλουμε να ρίξουμε τη θερμοκρασία από τη μαρμελάδα μας. Με το που περάσουν 10 δευτερόλεπτα, τότε αρχίζουμε να ανακατεύουμε. Αυτό που θα παρατηρήσουμε είναι ότι η μπανάνα αρχίζει να λιώνει τελείως. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η σοκολάτα και να πολτοποιηθεί η μπανάνα μας. Και πείτε μου άμα έχετε ξαναδεί τέτοια μαρμελάδα. Μαρμελάδα με σοκολάτα, πορτοκάλι και μπανάνα. Τώρα, μπορούμε να σερβίρουμε κατευθείαν όπως είναι ζεστή, αλλά ακόμα καλύτερα να την αφήσουμε να κρυώσει. Γι' αυτόν τον λόγο, εγώ έχω ήδη ένα βαζάκι μέσα στο ψυγείο με έτοιμη κρύα μαρμελάδα. Και να σας πω ότι με αυτή τη συνταγή θα βγάλετε περίπου 2 τέτοια βαζάκια. Πώς σας φαίνεται σαν ποσότητα? Αρκετή. Και πάρα πολύ οικονομική, γιατί άμα σκεφτείτε τι έχουμε βάλει μέσα, είναι υλικά που σίγουρα όλοι έχετε στο σπίτι σας. Και τώρα, ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα κρουασάν μας. Να γεμίσουμε οτιδήποτε μας αρέσει. Σφολιάτα, φέτες ψωμί, ακόμα και σκέτη τρώγεται με λίγο γιαουρτάκι. Πραγματικά μπορείτε να σερβίρετε όπως εσείς φανταζόστε. Αυτό που θα καταλάβετε είναι ότι με το που τη φτιάξετε θα αρχίσετε να τρώτε κατευθείαν και μπορεί και να μην μείνει τίποτα να σερβίρετε. Αλλά δεν πειράζει. Είδατε πόσο εύκολη που είναι η συνταγή, οπότε μπορείτε να κάνετε και άλλες δόσεις. Εσείς δεν κάνετε τίποτα. Σε 2 λεπτά βάζετε τη χύτρα ταχύτητας πάνω στη φωτιά και σε 20 λεπτά η μαρμελάδα είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχη σύσταση που έχει. Είναι σαν spread, σαν άλυμα. Αλλά έχει μέσα σοκολάτα που αρέσει σε όλους, πορτοκάλι που αρέσει σε όλους, μπανάνα που αρέσει σε όλους και το πιο φανταστικό είναι ότι έχει συνδυαστικά όλα αυτά που συνδυαστικά αρέσουν σε όλους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην λατρεύει το συνδυασμό πορτοκάλι σοκολάτα, μπανάνα σοκολάτα, πόσο μάλλον άμα τα έχει όλα αυτά μαζί. Είναι φανταστικό, πραγματικά. Δεν θα βάλετε πολύ, λίγο είναι αρκετό. Όταν είναι ποιοτική η μαρμελάδα δεν χρειάζεται να βάλουμε πάρα πολύ ποσότητα, χρειάζεται λίγο. Ίσα ίσα να μπορούμε να την καταλάβουμε και το πιο φανταστικό είναι εδώ. Και να σας πω κάτι για αυτή τη μαρμελάδα, άμα δεν τη δοκιμάσετε δεν μπορώ να σας το εξηγήσω γιατί είναι φανταστικός συνδυασμός. Είναι πανεύκολη συνταγή, βγάζετε πάρα πολύ ποσότητα και πάρα πολύ οικονομική. Όταν τη φτιάξετε είμαι σίγουρος πως θα στείλετε μηνύματα και θα πείτε τι φανταστική συνταγή Άκη που έκανες. Οπότε δεν θα το ζητήσω σαν χάρη, ξέρω ότι θα το κάνετε. Αυτό που θα ζητήσω είναι να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να μας αγαπάτε και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!